Τη στιγμή που εψάλετο το αιωνία του η μνήμη, η Δήμητρα Παπανδρέου δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Στο πλευρό της συζύγου του ιδρυτή του Πασόκ στεκόταν ο μεγαλύτερος γιος του και υπουργός εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου. Πιο δίπλα ο Νίκος και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ξεχωριστές παρουσίες, οι στενοί φίλοι και συνεργάτες του Ανδρέα, Ευάγγελος Γιαννόπουλος και Αντώνης Λιβάνης. Στο μνημόσυνο δεν παρέστησαν η Μαργαρίτα Παπανδρέου και το ζεύγος Σοφία και Φόβορος Κατσανέδας. Πάντως, η κόρη του Ανδρέα Παπανδρέου έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν προτίθεται να παρίσταται σε εκδηλώσεις που θεωρεί ότι δεν τιμούν τη μνήμη του πατέρα της, αλλά αντίθετα επιδιώκουν την πολιτική εκμετάλλευσή του. Όταν η Δήμητρα Παπανδρέου έφτασε στη Μητρόπολη, οι οπαδοί του Πασόκ που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς εκεί ξέσπασαν σε συνθήματα υπέρ του εκλειπώντος ηγέτη. Αλλά και όταν αποχωρούσε δεν ήταν λίγοι εκείνοι που την πλησίασαν για να της φίξουν το χέρι. Συνοδευόμενος από τον Κώστα Σκανδαλίδη, ο Κώστας Σιμίτης έφτασε στη Μητρόπολη και στάθηκε στην δεξιά πτέρυγα κοντά στη φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου. Δίπλα του ο πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλεμάνης, και πιο δίπλα η Βάσο Παπανδρέου και ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Ο Ανδρέας, είπε ο Κώστας Σιμίτης, μας ενώνει. Και όλοι νιώθουμε ότι ο Ανδρέας είναι κοντά μας. Συνεχίζει να μας εμπνέει, συνεχίζει να μας ενώνει. Ο Ανδρέας αγαπούσε την Ελλάδα και η Ελλάδα του το ανταπέδωσε. Το σύνθημα «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» συνάρπασε τον ελληνικό λαό. Ο κ. Σιμίτης τόνισε με έμφαση ότι το έργο του ιδρυτή του Πασόκ δεν έχει σταματήσει. Συνεχίζουμε τον αγώνα του Ανδρέα Παπανδρέου για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Για ένα κράτος ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες. Ο Ανδρέας τύψε τις διαχωριστικές γραμμές και τα μίση που συντήρησε μετεμφυλιακά για χρόνια το κράτος της δεξιάς. Κάθε μέρα που περνά ψηλώνει και πιο πολύ το ανάστημά του μέσα στην ιστορία και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους μας, δικαιώνει την ίδια μας την ύπαρξη και την πορεία. Και σήμερα και στο μέλλον ο Ανδρέας Παπανδρέου θα εμπνέει τους αγώνες μας, θα εμπνέει την προσφορά όλων, πολλών πολιτικών στελεχών, πολλών στελεχών της πολιτικής ζωής της χώρας. Πάνω από τον τάφο του Ανδρέα στο πρώτο νεκροταφείο η Δήμητρα Παπανδρέου κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο τέλεσε τρισάγιο. Ιερχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Βόηθα τον Θόμας, όλοι! Σήμερα μετά τη Μητρόπολη έτσι αισθανθήκαμε την ανάγκη κάποιοι άνθρωποι να αφήσουμε ένα λουλουδάκι. Και όπως βλέπετε ο λαός που τόσο αγαπούσε παθιασμένα ο Ανδρέας είχε μια πραγματικά παθιασμένη σχέση. Είναι εδώ, θα τον θυμάται και η σελίδα του 21ου αιώνα θα γυρίσει με δικαιωμένη την πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν ο τελευταίος του ηγέτης και ο λαός θα το θυμάται. Συγκλώνησε στο Βελιγράδι ο Μίκης Θεοδωράκης ερμηνεύοντας τον Ζορμπά. Ο μεγάλος Έλληνας δημιουργός αποθεώθηκε από το κοινό που κατέκλυσε την αίθουσα Γκόραλετς. Η κάμερα του Sky ήταν εκεί.
Ο Ζορμπά ξεσήκωσε τους πάντες. Η συναυλιακή αίθουσα Αγκόραλεξ στο Βελιγράδι σύστηκε και ο μεγάλος Νίκης Θεοδωράκης αποθεώθηκε για μια ακόμη φορά από το κοινό του που με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα έδειξε την αγάπη και το θαυμασμό του στον Έλληνα συνθέτη. Και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, μετά το τέλος του πολέμου, ο Μίκης ήταν κοντά στο σερβικό λαό. Πρέπει να κερδίσουν και τη μάχη τώρα της ανοικοδόμησης, όπως κερδίσανε τη μάχη των βομβαρδισμών. Είναι πολύ τραυματισμένοι και γι' αυτό ακριβώς και η συμπάθειά τους και η αγάπη τους για μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Διότι όπως διαπιστώνουμε και εδώ, είναι ο μόνος λαός που θα 100% στο πλευρό τους. Ο Μίκης Θεοδωράκης μας γέμισε με θετική ενέργεια και πιστέψτε με, αυτό το είχαμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Το κονσέρτο του Μίκη Θεοδωράκη ήταν εδώ και μέρες η πρώτη είδηση στην πολύπαθη Γιουγκοσλαβική πρωτεύουσα. Ο κόσμος γέμισε ασφυκτικά την αίθουσα της συναυλίας. Εκατοντάδες άνθρωποι περίμεναν στη σειρά για να ακούσουν τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Άλλωστε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ήταν το πρώτο μεγάλο κονσέρτο που έγινε στο Βελιγράδι κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Μετά δηλαδή την υπογραφή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας και το τέλος του πολέμου. Ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν πανευτυχής για αυτή την πρωτιά, παρά το γεγονός ότι λόγω συνθήκων δεν κατάφερε να δώσει και μια μεγάλη ανοιχτή συναυλία στην κεντρική πλατεία της πόλης. Το εξαιρετικό δεν ήταν μέσα σε άλλα απ' έξω, αλλά είχαν βάλει ένα μεγάλη οθόνη. Το χιλιάδες κόσμος ο οποίος έκλαιγε. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε καλύτερα να εκφραστεί η ελληνική παρουσία με κάποιον άλλον πέρα του Θοδωράκη. Στο Βελιγράδι όμως, ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης που συνοδευόταν από τον γνωστό δικηγόρο Αλέξανδρο Λικουρέζο και τη σύζυγό του Ζωή Λάσκαρη, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί τόσο με τον πρόεδρο της Γιουγκοσλαβίας, Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, όσο και με τον πρόεδρο της Σερβίας, Μίλαν Μιλουτίνοβιτς. Ο Τσεκά ακόμα είναι οπλισμένος, οι Σέρβοι φοβούνται, από τους 200.000 Σέρβους οι 110.000 έχουν περάσει στην Σερβία, φοβούνται δηλαδή ότι γίνεται μια εθνοκάθαρση. Ένα αγόρι 14 ετών από τη Γερμανία έπεσε σύμφωνα με καταγγελίες θύμα βιασμού από έναν Τούρκο. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ferry boat που εκτελούσε το δρομολόγιο Πάτρα, Ιταλία. Ο Τούρκος συνελήφθη από τις αρχές της Πάτρας και σήμερα αναμένεται να προσαχθεί στον εισαγγελέα. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο Στάθης Κεραμιδάς. Στάθη, καλή σου μέρα. Ναι, καλημέρα. Τι ακριβώς συνέβη? Είναι προφανές αυτό βέβαια που συνέβη σε πλοίο της γραμμής Πάτρας, Ιταλίας. Οι λιμενικοί μάλιστα δεν πίστευαν στα αυτιά τους όταν τους καταγγέλθηκε από πύργο καράβιου. Πριν φτάσει βέβαια το καράβι στο λιμάνι, ότι ένας Τούρκος επιβάτης βίασε εμπλό ένα 14χρονο αγόρι από τη Γερμανία. Έτσι όταν το πλοίο έφτασε στο λιμάνι της Πάτρας, η λιμενική... Η καταγγελία έγινε από τους γονείς του παιδιού. Ναι. Ναι. Έγινε από τους γονείς του παιδιού, στον πλοίαρχο αρχικά, ο οποίος ειδοποίησε το λιμενάρχιο της Πάτρας και λίγη ώρα πριν φτάσει το καράβι στο λιμάνι. Οι λιμενικοί έκαναν μπλόκο, βέβαια, συνέλαβαν τον Τούρκο. Ο οποίος όλη η μέρα αυτές ανακρινόταν στο κεντρικό λιμενάρχιο της Πάτρας. Τι λέει ο ίδιος, Στάθη? Ο ίδιος δεν το δέχεται, αλλά ασφαλώς θα μάθετε λεπτομέρειες στη συνέχεια. Αυτές δεν μπορούσαμε να μάθουμε πολλές λεπτομέρειες, διότι η υπόθεση κατήθηκε κατά κάποιο τρόπο μυστική. Ήταν στην προανάκριση, γινόταν προανάκριση και υποσχέθηκε ο λιμενάρχης να δώσει σήμερα συνέντευξη τύπου για αυτή την υπόθεση. Μάλιστα. Και πρέπει να σας πω όμως ότι το 14χρονο αγόρι εξετάστηκε χθες από ιατροδικαστή. Ναι. Ο οποίος βεβαίωσε ότι έχει βιαστεί το παιδί. Μάλιστα. Βέβαια δεν έχει διευκρινιστεί ωστόσο κάτω από ποιες συνθήκες έγινε αυτό.
Δηλαδή, πού βρισκόταν την ώρα εκείνη οι γονείς του, οι οποίοι δεν αντελήφθησαν και τίποτε, και πολλές άλλες βέβαια απορίες που θα απαντηθούν προφανώς σε λίγες ώρες από τον Λιμενάρχη. Άρα, να περιμένουμε λοιπόν να έχουμε και την ενημέρωση από τον Λιμενάρχη, αλλά και τα υπόλοιπα στοιχεία του ρεπορτάζ σε λίγη ώρα. Στάθη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σου. Καλημέρα. Ένας γάμος από τα παλιά, όπου τηρήθηκαν με θρησκευτική ευλάβεια οι παραδόσεις, έγινε στη Μυτιλήνη και νύφη μάλιστα ήταν η εγγονή του Στρατή Μυριβίλη. Περιγράφεται κρύβεται στο βλέμμα και το χαμόγελο της Λενιός που κρατά σφιχτά το χέρι του εκλεκτού της καρδιάς της καθώς ανεβαίνει τα σκαλοπάτια που την οδηγούν στην Παναγιά τη Γοργόνα στη Μυτιλήνη. Εκεί η εγγονή του Στρατή Μυριβίλη πραγματοποίησε ένα όνειρο ζωής. Παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο τον αγαπημένο της Τζον στο γραφικό ξοκλήσι που ενέπνευσε τον παππού της, το μεγάλο Μυτιλήνιο συγγραφέα, να γράψει το ομότιτλο βιβλίο του. Ο θρησκευτικός γάμος της εγγονής του μεγάλου συγγραφέα που έχει ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο τον Τζον στην Αμερική έγινε με όλους τους τύπους που απαιτεί η παράδοση της πανέμορφης Μυτιλήνης. Μαμά και κόρη, το πανέμορφο αυτό κοριτσάκι με τα γαλανά μάτια που απέκτησε με τον σύντροφο της ζωής της, ντυμένες στα λευκά, περπάτησαν μέχρι το μικρό λιμανάκι της Ικαμινιάς με τη συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας. Για πρώτη φορά η νύφη χρειάστηκε να περιμένει το γαμπρό που έφτασε στο αγαπημένο χωριό του Στρατή Μυριβίλη με ένα καϊκί. Μια ορχήστρα από τη Νέα Ορλεάνη που έπαιζε αγαπημένα του τραγούδια τον συνόδευσε στο πλεωτό του ταξίδι προς την ευτυχία. Και την ώρα που το καϊκί πλησίασε στη στεριά, οι μελωδίες της Ορλεάνης μπερδεύτηκαν τρυφερά με τις παραδοσιακές μελωδίες της Μυτιλήνης. Στέφεται ο δούλος του Θεού Ιωάννης, την δούλη του Θεού Ελένη. Ολόκληρη η Μυτιλήνη που είχε ντυθεί τα γιορτινά της έγινε μάρτυρας της ευτυχίας του ζευγαριού. Ακόμα και η φύση χάρισε τα πιο όμορφα χρώματά της. Ένα υπέροχο λιοβασίλεμα σκέπασε το προάβλιο της Παναγιάς Γοργόνας την ώρα που ο Τζον και η εγγόνη του Στρατή Μυριβίλη χόρευαν το χώρο του Ισαΐα. Ισαΐα χόρευε την παρτέρα. Το βράχο της Παναγιάς Γοργόνας, το χιλιοτραγουδισμένο από τον πάπου σας, το Στρατή Μυριβίλη, ζείτε τις πιο χαρούμενες, ευτυχισμένες στιγμές της ζωής σας. Λίγο αργότερα, καθισμένη πια κάτω από τη μουριά όπου ο κορυφαίος Έλληνας συγγραφέας έγραψε πολλά από τα αθάνατα έργα του, η εγγονή του, η Λενιό, περιέγραψε λάμποντας από χαρά την ιδιαίτερη σημασία που είχε για αυτή ο γάμος στο εκκλησάκι της Γοργόνας. Ο πατέρας μου έχει πεθάνει το 91 και ήταν εδώ το πιο αγαπημένο του μέρος σε όλο τον κόσμο. Και ήταν τα παιδικά του χρόνια η σκάλα καμιά του πατέρα μου και με το να κάνω το γάμο εδώ είναι σαν να τον τιμώ και να τον προσκαλώ σε αυτό το γάμο. Και ο εκλεκτός της καρδιάς της όμως δεν δίστασε να εκφράσει την ευτυχία του. Από την πρώτη στιγμή άλλωστε, όταν η Λενιό του εξέφρασε την επιθυμία να ξαναπαντρευτούν στη Σικαμινιά, συμφώνησε με όλη του την καρδιά. Βαφτίστηκε μάλιστα ορθόδοξος για να μπορέσει να παντρευτεί. Oh, I feel very happy, very fulfilled. Νιώθω πολύ ευτυχισμένος, γεμάτος. And so does she. Και η κουρούλα μου το ίδιο. Είναι υπέροχο που είμαι εδώ. Αυτό το μέρος σημαίνει πολλά για τη Λενιό. Που ακολούθησε στην πλατεία του χωριού, άνοιξε φυσικά η νύφη και ο γαμπρός με ένα τραγούδι που αγαπούν και οι δυο. Σ' αγαπώ για τη ωραία. Ο Τζον δεν ξέρει ελληνικά. Ξέρει μόνο τους στίχους του τραγουδιού που το βράδυ αυτό της ευτυχίας σιγοψιθύριζε στη Λενιό του. Γλέντι συνεχίστηκε όλο το βράδυ με τη Λενιό να χορεύει συνέχεια τους παραδοσιακούς χώρους του νησιού.
φέρει εικόνα όμως, μια εικόνα που θα ενέπνεε και τον παππού της, ήταν αυτή του ζευγαριού να χορεύει σφιχτά αγκαλιασμένο, κρατώντας ανάμεσά του ό,τι πιο πολύτιμο, τη μονάκριβη κορούλα τους. Δύο αγιογράφοι από τη Θάσο αποφάσισαν να βαφτίσουν στη θάλασσα το έκτο τους παιδί. Και όλα ήταν έτοιμα για την τελετή. Φαίνεται όμως ότι λογάριασαν χωρίς τον ξενοδόχο, γιατί η Μητρόπολη της Καβάλας απαγόρευσε το μυστήριο να γίνει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, η Άσο, πόνο του πατρός. Σίγουρα το κλάμα του μικρού Ιάσονα θα ήταν πολύ πιο δυνατό αν καταλάβαινε τι τράβηξε για να φτάσει η στιγμή να βαπτιστεί. Γιατί η Εκκλησία αποφάσισε να θυμηθεί όλη τη γραφειοκρατία και το τυπικό της Ορθοδοξίας για να γίνει βάπτιση σε κολυμβήθρα στο ναό και όχι στη θάλασσα όπως ήθελε ο πατέρας του. Αν η γραφειοκρατία είναι ανώτερη από τα μυστήρια, και να πω, δεν είναι καλό παράδειγμα νομίζω αυτό για μια χώρα ελεύθερη και ορθόδοξη. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο Δημήτρης και η Ελένη Βαριά ήθελαν να βαπτίσουν το έκτο παιδί τους κοντά στη φύση, σε αυτό το ιδυλιακό τοπίο στον όρμο της Κατολακάδας στη Θάσο. Ήθελαν όπως λένε να του δώσουν το χρήσμα του χριστιανού μέσα στην απέραντη θάλασσα. Δεν λογάριασαν όμως τις βουλές της Εκκλησίας. Έτσι το μυστήριο είχε ήδη αρχίσει όταν έμαθαν ότι η Μητρόπολη δεν επιτρέπει τις βαπτίσεις σε χώρο έξω από τον ιερό ναό. Έκπληκτοι προσπαθούσαν να καταλάβουν το σκεπτικό. Είναι θέμα τάξεως, είναι υποτίμηση δηλαδή. Πρέπει να ενημερωθεί ο Μητροπολίτης. Ενημερώνει κανένας πατέρας στο δεσπότη ότι θα βαπτίσω το παιδί μου, ας το πούμε τελικά. Ενημερώνει κανένας. Και να σκέφτει κανείς ότι όλα ξεκίνησαν απλά από την αγάπη των γονιών που είναι αγιογράφοι για τη θάλασσα. Ήθελαν να είναι ξεχωριστή η στιγμή που ο μικρός Ιάσονας γινόταν χριστιανός. Από νωρίς το πρωί, όλη η οικογένεια έφυγε από το σπίτι σαν να πήγαινε εκδρομή. Μια εκδρομή όμως που δεν ήταν παρεπιστροφή στην αγνότητα της φύσης. Μαζί τους και ο Παπαμανόλης με τον πατέρα Επιφάνιο. Στα χέρια τους κρατούσαν τη λαμπάδα, το τραπεζάκι και το εικόνισμα. Η νονά έσφυγε στην αγκαλιά της τον Ιάσονα. Όταν άρχισαν οι ευχές για το μυστήριο. Τον καταξιοθέντα, καταφυγήν επί του Άγιον ονομάσου και υπό την σκέπη των Δήμων σου διαφυλαχθήν. Κάποια στιγμή όμως ο πατέρας Επιφάνιος επικοινώνησε με τη Μητρόπολη και τότε έμαθε ότι η βάπτιση δεν μπορούσε να γίνει στην Αμμουδιά. Αμέσως οι ιερείς αποχώρησαν. Καταλαβαίνετε πώς ένιωσαν οι γονείς. Να το χαίρεσαι. Η ζωδιακή βάπτιση πέμπτη δεν πρέπει να έχει ξαναπάρει. Βρεθήκαμε στην παραλία. Για να βρεθούμε στην παραλία, είπα να πει ότι αυτοί ήταν σύμφωνοι μέχρι ένα σημείο να γίνει βάπτιση. Χρειάστηκαν ώρες διαβουλεύσεων και αρκετή δόση απογοήτευσης για τη γραφειοκρατία και την αιμονή στο γράμμα του νόμου για να πάρουν την απόφαση να πάνε στην εκκλησία. Η βάπτιση στο εκκλησάκι της Καλλιράχης ήταν όπως όλες. Ο μικρός Ιάσονας έκλαψε σπαρακτικά μόλις μπήκε στην κολυμβήθρα. Όλοι θυμούνται τη βάπτιση του παιδιού τους. Και εγώ θα θυμάμαι τη βάπτιση του Ιάσονα. Γιατί ακόμη και τώρα δεν μπορούν να καταλάβουν πού βρίσκεται το λάθος τους. Πώς είναι δυνατόν να μην επιτρέπεται η τέλεση ενός μυστηρίου από τη στιγμή που τηρούνται όλες οι τυπικές διαδικασίες. Αυτό που λένε είναι ότι ο Θεός βρίσκεται παντού. Πόσο μάλλον δίπλα στη θάλασσα. Νονός έγινε χθες το απόγευμα και ο Άκης Τσοχατζόπουλος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, βάπτισε το παιδί του Δημάρχου Σκιώνος, ο οποίος είναι και πολιτικός του φίλος. Τώρα που ο πόλεμος στο Κόσοβο τελείωσε, βρήκε και ο Νονός Άκης Τσοχατζόπουλος το χρόνο για να βαπτίσει τη μικρή Μαρία Ευθυμία. Το κοριτσάκι, κόρη του Δημάρχου Σικαιών Σίμου Δανιλίδη, περίμενε όλο αυτό τον καιρό τον πολύ άσχολο Νονό για να την κάνει χριστιανή. Σε όλη τη διάρκεια της τελετής, ο Άκης Τσοχατζόπουλος έδειχνε να το απολαμβάνει. Του Αγίου Χαραλάμπου Σικιές κατέφθασα από πολύ νωρίς πλήθος κόσμου για να παρακολουθήσει από κοντά τη βάπτιση της μικρής Μαρίας Ευθυμίας. Ξεκαρδισμένος στα γέλια ο Νονός, παρακτικά κλάματα οι μικροί, παρόλα αυτά το μυστήριο πήγε καλά αφού έδωσε τη δυνατότητα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να συνοδεύσει για πρώτη φορά σε επίσημη έξοδο το μόλις 5 μηνών εγγονό του Φίλιππο. Υπερήφανος για το διπλό τίτλο του Νονού και του παππού, Άκης Τσοχατζόπουλος χαιρετούσε με χαμόγελα όλους όσους περνούσαν για να του ευχηθούν πάντα άξιος. Ο μικρός γιος της Βασίλισσας Ελισάβετ Εδουάρδος και η Σόφιρις Τζόνους που παντρεύτηκαν προχθές μετά από 6 χρόνια δεσμού αρνούνται να αποκαλύψουν το πού θα περάσουν τον μήνα του μέλητος. Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι θα ταξιδέψουν με κότερο στη Μεσόγειο που ελπίζουν να τους αφήσουν επιτέλους στην ησυχία τους.
Ο πρίγκιπας Εδουάρδος, απτώτος από το θλιβερό ρεκόρ των διαζυγίων των αδελφών του, τρία αδέρφια, τρία διαζύγια, παντρεύτηκε το Σάββατο την επί πολλά χρόνια αγαπημένη του σε μια τελετή με ελάχιστη λαμπρότητα αλλά με διάσημους καλεσμένους. With this ring I thee wed. With this ring I thee wed. With my body I thee honor. With my body I thee honor. And all my worldly goods. And all my worldly goods. With thee I share. With thee I share. In the name of the Father. In the name of the Father. And of the Son. And of the Son. And of the Holy Ghost. And of the Holy Ghost. Ο νεότερος γιος της Βασίλισσας Ελιζάμπεθ και η Σόφη Ρις Τζόνς διάλεξαν για το μυστήριο γάμου τους το οικογενειακό παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο Ουίνστορ και όχι στο Καθεδρικό Ναό του Λονδίνου. Ελάχιστοι πολιτικοί ηγέτες και ανώτατοι διπλωμάτες ήταν μεταξύ των περίπου 500 καλεσμένων. Η δημοτικότητα του οίκου του Ουίνστορ επλήγει τα τελευταία χρόνια από τα σκάνδαλα, τα θυελλώδη διαζύγια και τον τραγικό θάνατο της πριγκίπισσας Νταγιάνας. Δύο αξιοσημείωτες απουσίες από το γάμο μαρτυρούν γιατί τα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ έχουν κλείσει στην καρδιά τους την 34χρονη Σόφη. Η δούκισσα του Γιόρκ δεν εκλήθη. Η Σάρα Φέργιουσον και ο πρίγκιπας Άντριου, δευτερότοκος γιος της Ελιζάμπεθ, είχαν χωρίσει με ιδιαίτερα θορυβόλη τρόπο. Η Καμίλα Πάρκερ Μπόλς, η επί πολλά χρόνια ερωμένη του Καρόλου, δεν έλαβε πρόσκληση επειδή η Ελιζάμπεθ αντιτίθεται σε αυτή τη σχέση του γιού της. Έξι χρόνια χρειάστηκε ο Έντουαρτ για να προτείνει στη Σόφη να τον παντρευτεί, κόντρα στις φήμες περί ομοφιλοφιλίας του και συνεχείς λιδωρίες των βρετανικών σκανδαλοθυρητικών εφημερίδων για το πότε θα κάνει πρόταση. Στην τελετή του γάμου όμως ο Εδουάρδος, για να είναι σίγουρος ότι το δαχτυλίδι των αραβώνων πήγε σωστά στο δάχτυλο της αγαπημένης του, το περιέστρεψε αρκετές φορές και στο τέλος το στερέωσε κοιτώντας την αγαπημένη του στα μάτια. Τα κοσμήματα που φορούσε η Σόφη τα δανείστηκε από τη Βασίλισσα Ελιζάμπεθ, ενώ η ίδια η Βασίλισσα φόρεσε τα ίδια κοσμήματα που είχε φορέσει στο δικό της γάμο. Ως για το πού θα περάσουν το μήνα του μέλητος οι νέοι νυμφοί παραμένει άγνωστο. Υπάρχουν ωστόσο πληροφορίες ότι θα ταξιδέψουν με κότερο στη Μεσόγειο. Ένα παράτολμο εγχείρημα πραγματοποίησε τελικά ένας νεαρός Κινέζος αψηφώντας το θάνατο. Πήδηξε με τη μοτοσυκλέτα του πάνω από τον Κίτρινο ποταμό, μια απόσταση δηλαδή 30 μέτρων. Αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία το επικίνδυνο άλμα του, ο τολμηρός αγρότης παντρεύτηκε την αγαπημένη του που τον περίμενε από την άλλη πλευρά του ποταμού. Το ζήν επικινδύνος είναι μια φράση που ταιριάζει απόλυτα σε αυτόν τον νεαρό Κινέζο, ο οποίος μάζεψε όλο του το κουράγιο και πήδηξε με τη μοτοσυκλέτα του πάνω από τον Κίτρινο ποταμό, μια απόσταση 30 μέτρων. Χάρη σε αυτό το ρυψοκίνδυνο άλμα, ο 23χρονος αγρότης έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που τόλμησε ποτέ κάτι τέτοιο. Την απέναντι όχθη τον περίμενε η αραβωνιαστικιά του, την οποία από τη χαρά του έσπευσε αμέσως να παντρευτεί. Ο Ζούζα Οχού εξόδεψε αρκετές ώρες κάνοντας δοκιμές για να είναι έτοιμος τη μεγάλη μέρα. Ήταν, όπως λέει, ένα στοίχημα που είχε βάλει με τον εαυτό του και ήταν αποφασισμένος να το κερδίσει. Βέβαια, υπήρχε και άλλος λόγος που ο ατρόμητος Κινέζος επιχείρησε κάτι τόσο δύσκολο. Και δεν ήταν άλλος από το μεγάλο χρηματικό βραβείο που τον περίμενε μόλις ολοκλήρωσε με επιτυχία το άλμα του. Το φιλόδοξο σχέδιο του Ζαοχούι τράβηξε την προσοχή του τηλεοπτικού σταθμού του Πεκίνου, που μετέτρεψε το ρυψοκίνδυνο άλμα σε ζωντανό σόου, το οποίο είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκατομμύρια τηλεθεατές.